Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στήριξε και συνεχίζει και στηρίζει όλες τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες και της Ομοσπονδίας και των Συνδικάτων Επισυντισμού Τουρισμού. Στηρίζει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια σε έναν κλάδο που πραγματικά μαζί με τον κλάδο του πολιτισμού χτυπήθηκε πιο βάναυσα και περισσότερο από κάθε άλλον. Πραγματικά οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το όριο επιβίωσης και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Όσες προσπάθειες και αν έκαναν τα συνδικάτα και η Ομοσπονδία, δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις από το Υπουργείο και την κυβέρνηση όπως τις ζητούσαν και όπως πραγματικά χρειαζόντουσαν οι συνάδελφοι. Εμείς όλο το επόμενο διάστημα και διαρκώς μέσα σε αυτή την πανδημία πρέπει να στηρίξουμε, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε την καλύτερη μέρα που έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται ευίωνη ακόμα και με το άνοιγμα της πανδημίας και το άνοιγμα των ξενοδοχείων και του επισυντισμού. Δεν ξέρουμε πόσες επιχειρήσεις θα ανοίξουν και τι ακριβώς θα συμβεί για τους εργαζόμενους. Έρχεται και αυτό το τεράστιο τερατούργημα, το αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση. Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας συνεχίζει το νήμα από τις 26 Νοέμβρη και πριν με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες. Συνεχίζει στις 6 του Μάη με απεργιακή κινητοποίηση και τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο αυτό το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες σε όλους, συνάδελφοι.